Χαίρετε φίλες και φίλοι από το κλειστό του Αγίου Νικολάου. Απόγευμα Κυριακής 12 του Φλεβάρη, 14η αγωνιστική στον τρίτο όμιλο της Evolution και οι Lasers υποδέχονται τους Paraliers. Μάτς με ξεκάθαρο φαβορί τους φιλοξενούμενους που βρίσκονται στην δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα με 11 νίκες και μόλις 2 ήττες. Στο 3-10 και στην 10η θέση οι Lasers του Γιώργου Αντωνακόπουλου που μετρούν 7 διαδοχικές ήττες το τελευταίο διάστημα. Πράγματα δεν έχουν κυλήσει καλά για εκείνους. Είχαν φυσικά και αυτό τον σοβαρό τραυματισμό του Μάρκου Ασημωμίτη πριν από κάποιο καιρό. Μοστάκης αστόχησε στην πρώτη κατοχή. Τώρα μπάλα στους Paraliers, τους οποίους πολλά χρόνια να μεταδώσω. Καραζάκης θα ανοίξει λογαριασμό 0-2. Για να δούμε λίγο την πεντάδα των Paraliers. Με το 34 είναι ο Αλέξανδρος Κόρδος, ένας από τις δύο star της ομάδας. Ο έτερος Κόρδος δεν έχει έρθει, αν δεν κάνω λάθος, σήμερα. Με το νούμερο 9 είναι ο Οικονομόπουλος, με το 8 ο Καρουζάκης, με το 38 είναι ο Βατής και ποιον δεν είπα. Έλατε. Το νούμερο 10 τον Περσεμάτη. Περσεμάτης που ήταν ένας από τους τρεις παίκτες με διπλή αριθμό πόντων στη νίκη των Paraliers επί των Hurricanes με 66-30. Περσεμάτης είχε 10 πόντους, 8 rebound, 8 assist και 1 στα 2 τρίποντα. Ο Αντρεαδάκης πέρασε το μάτς για τους Paraliers. Πολύ πολύ ωραίο καλάθι τον Αλέξανδρο Σκόρδο που ανοίγει τον προσωπικό του λογαριασμό. 0-4 στο πρώτο λεπτό. Καλάθι και φάουλ στην άλλη πλευρά από τον Άγγελο Κουφόπουλο. Κουφόπουλος ο Μοσχάκης, ο Αντωνακόπουλος ο Βέλης και ο Μαυρωτάς. Η αρχική πεντάδα των Lasers που, αν δεν κάνω λάθος, έχουν μόλις μια λύση από τον πάγκο σήμερα. Ίσως περιμένουν και κάποιον ακόμη, θα δείξει. 2-4 πλέον το σκορ. Καλό στο χέρια του Μινά Περσεμάτη. Τώρα Σκόρδος δημιουργεί τον Ανδρέα Δάκη. Τους τροφοδοτείται τώρα στο χαμηλό πώς, πασάρει στο κόψιμο του Περσεμάτη και αυτό συνδέεται με το καλάθι. Ωραία συνεργασία. 2-6. Μαυρωτάς για τον Αντωνακόπουλο που δεν βιάστηκε. Σκαστή πάσα είναι για τον Μοσχάκη που εκτελεί υπό καλές προϋποθέσεις και σκοράρει. 4-6. Τα πατήματά τους και οι δύο ομάδες σιγά σιγά. Πάσα του Σκόρδου στο τρέιλερ του Οικονομόπουλου, τους κερδίζει το δικαίωμα για βολές. Έλεγα προηγουμένως για τους Paraliers που επικράτησαν τον Hurricanes με 66-30. Οι Lasers από την άλλη στο τελευταίο τους παιχνίδι δέχτηκαν 66 πόντους από τους Hurricanes, έβαλαν 55. Θέλουν να βάλουν ένα τέλος αυτό το αρνητικό σερί σήμερα. Βέλης με υπέροχο τρόπο τροφοδότησε τον Μαυρωτά. Το δεύτερο ακόμη. Σταυρωτές του Μαυρωτά, Μοσχάκης, Βέλης. Έξτρα πάσα στη γωνία και τρίποντο άστοχο από τον Κουφόπουλο. Κουφόπουλο τον οποίο δεν τον θυμάμαι στο ρόστερ των Lasers. Μάλλον πρόκειται περί μεταγραφής και καλής μάλιστα, αφού βλέπω ότι είχε 21 από τους 8 rebound, 2 assist και 4 στα 10 τρίποντα το τελευταίο παιχνίδι της ομάδας του. Ελεύθερο τρίποντα από την κορυφή για τον Ιάσο Ναβαντή που συνδέεται
με το καλάθι για το 4-10. Μαυρωτάς, κλειπ και πάσα. Γυρνάμε speed move και ευστοχή με τη βοήθεια του ταμπλό Κουφόπουλος. Διαφορά στους 4. Ο μάτς δυστυχώς δεν μεταδίδεται live. Λότερ τώρα, πολύ πολύ όμορφο καλάθι από τον Περσεμάτη. Ο οποίος βρήκε τον τρόπο να κρατήσει την κατοχή. Ο Περσεμάτης ήταν λάθος, όμως ήταν καλή άμυνα του Περσεμάτη. Τρίποντο για τους παραλίες, άστοχο όμως αυτή τη φορά τον Οικονομόπουλο. Ο Βέλης θα κατεβάσει την μπάλα. Ο Βέλης που αν δεν κάνω λάθος είναι από τους πρώτους ή μάλλον ο πρώτος δημιουργός της κατηγορίας. Ο πρώτος της assist δηλαδή. Βέλης για 3. Το θέμα στόχου ήταν καλό, λίγο παραπάνω δύναμη λέει μάλλον. 6-12 το score, double score των Παραλίερς. Οικονομόπουλος διστάζει σε πρώτο χρόνο, παρ' όλα αυτά ευστοχή σε δεύτερο παρά την καλή άμυνα. Μουστάκι. Κουφόπουλος για τον Βέλη. Σκρινά από τον Μουστάκι. Ο Γιώργος τώρα παίρνει την μπάλα, έχει 4 δεύτερα ακόμη στη διάθεσή του, είναι καλή, πάσα στη weak side. Το τρίποντο άστοχο όμως από τον Μαυρωτά. Βαντής με τον Σκόρδο, στέκεται και στάρει για 2 στο ανοιχτό γήπεδο. Ο Βέλης είναι εκεί για να πάρει το rebound. Μοσχάκης. Ξεργανωμένη επίθεση. Οι γηπεδούχοι, τρίποντο του Κουφόπουλου, 9-15. Σκόρδος, screen, επιλογή στην κορυφή. Θα πασάρει υπέροχα στο κόψιμο του Βαντί, αυτός όμως χάνει το lay-up. Θα βγει και για τους Blazers, παρότι έχασαν για λίγο τη συγκέντρωσή τους. Βέλης. Καλή άμυνα του Σκόρδου, περνά πάνω από το σκριν. Μουσκάκης τώρα. Μαυρωτάς, θα χτυπήσει έξυπνα στα πόδια του Ανδρεαδάκη και θα σκοράρει από τον δεξί διάδρομο. Διαφορά πέφτει κι άλλο, πάει στους 4. Φαντής, Σκόρδος. Τώρα του Περσεμάτη. Λιγότερο από 4 λεπτά στην πρώτη περίοδο, πάντα μπροστά οι Παραλίερς με 4 πόντους τώρα. Φάουλ του Βαντί, από 2 φάουλ για κάθε ομάδα μέχρι στιγμής. Τον πρώτο γύρο το μάτς ήταν ντέρμπι. 66-63 κράτησαν οι Παραλίερες στο φινάλε. Βέλης, το κόψιμο του Κουφόπουλου, ωραία συνεργάστηκαν οι δυο τους. 13-15 με συνεχόμενους πόντους από τον Άγγελο Κουφόπουλο. Περσεμάτης. Καρουζάκη. Ριαδάκη τον τροφοδοτή. Βαντής, 7 δεύτερα ακόμη. Ριαδάκη σε ποιο έχει μισμάτσο με τον Μοσχάκη. Πασάρει ωραία στο κόψιμο του Σκόρδου που κινείται εξαιρετικά χωρίς την μπάλα. 13-17. Μαυρωτάς για τον Μοσχάκη, αλλά δεν μπαίνει στο καλάθι, εύκολο rebound.
του Ανδρεαδάκη. Σε γρήγορο transition. Καλή άμυνα του Κουφόπουλου, αλλά το κλέψιμο δεν ολοκληρώθηκε. Τώρα Πρεσεμάτης. Παντής. Αλλά μετά από μια μικρή περιπέτεια βγαίνει από τα χέρια του Σκόρπιου εκτός. 2 και 20 ακόμη στην πρώτη περίοδο, 13-17. Τώρα. Μαυροτάς. Μάλιστα καλά. Έχει χρεωθεί με φάουλ ο Περσεμάτης. 3-3 τα φάουλ. Μαυρτάς για 3 από τη γωνία. Και τώρα και προϋποθέσεις έχουν διασμού. Σκόρδος πουληθεί και ο Βατής. Σκόρδος με το αριστερό σαν σε προπόνηση. 13-19. Τώρα στα screen από τους παραλίες. Ο Μαυρωτάς θέλει να δοκιμάσει για δύο αυτή τη φορά. Παρ' όλα αυτά δεν είναι κάτω τον Ανδριαδάκη. Ένα ακόμη καλάθι στο ανοιχτό γήπεδο το βάζει ο Καρουζάκης αυτή τη φορά. Τον αριστερό διάδρομο. 13-21. Θέλεις από μακριά. Καλά δεν του κάνει το χατήρι. Σκόρδος. Περσεμάτης. Ξαναδώσει τον Αλέξανδρο Σκόρδο. Πολύ καλή κυκλοφορία. Και τώρα τρίποντο στο σίδερο. Περσεμάτης πήδα ψηλά και παίρνει το rebound. Βρίσκα 14 δευτερόλεπτα επομένως. Σκόρδος επιτίθεται στο close out. Πασάρι για τον Βαντί. Και αυτό σκοράρει για τρεις. Παραλίες, time out on lasers, το προβάδισμα έχει γίνει διψήφιο για πρώτη φορά, 13-24. Επιστροφή για τα εναπομείναντα 48,7 δευτερόλεπτα της πρώτης περίοδου. Διαφορά είναι στους 11 πλέον. Νέο πρόσωπο στην πεντάδα των lasers είναι ο Χατζάρας με 76. Ανάσης για τον αρχικό πρόεδρο, Γιώργο Αντωνακόπουλο. Ο Βέλης σταμάτησε την τρίπλα, έδωσε στον Χατζάρα, ποστάρι απέναντι στον Ανδριαδάκη και πετυχαίνει πολύ πολύ ωραίο καλάθι. Διαφορά σε μονοψήφια τιμή. Παραλίες δεν θα βιαστούν. Καρουζάκης. Περσεμάτης για τον Βαντί, του κοιτάζει το ρολόι. 6 δεύτερα ακόμα. Καλή άμυνα των Lasers. Περσεμάτης βρίσκει ένα ελεύθερο τρίποντο και σιγά με το χάσει. 15-27, δεν θα προλάβει ο Κουφόπουλος. Τέλος του περίοδο, συν 12 για την παρέα του Σκόρδου. Μόλις ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο εδώ στα Λιώσια. Κλέψιμο του Κουφόπουλου. Βέλης. Κουφόπουλος έλεξε να πάει κοντά στο καλάθι, μπαλά δεν του έκανε το χατήρι. Κατοχή από τους παραλίες, υπέροχη πάσα του Βαντί. Καλάθι από τον Ανδρεαδάκη. Πολύ όμορφη φάση. Και maximum προβάδισμα 14 πόντων πλέον. Βέλης. Μασκάκης. Τελέσει μετά το screen. Θα στοιχήσει. Λοιπόν, Μοσκάκης, Βέλης, Κουφόπουλος, ο Ανδρεαδάκης και ο Καρουζάκης. Όχι, τα δικά μου λέω. Και ο Μαυρωτάς. Θα μιλάμε τον Λέιζερ. Θυμάται να δώσει ξανά τον Ανδρεαδάκη, αλλά στη συνέχεια έχει κάνει βήματα. Καρουζάκης, Βαντής, Περσεμάτης, Ανδρεαδάκης και Οικονομόπουλος, λοιπόν, για τους παραλίες. Μοσκάκης. Γιώργος γύρισε και πέτυχε πολύ πολύ δύσκολο καλάθι. 17-27 γράφει ο Γρήνος Πίνακας, νομίζω είναι 17-29 το σκορ.
Χατζάρα σε αυτή τη νέα προσωπική του μονομαχία. Και ήδη ορθώθηκε το σκορ στο φωτεινό πίνακα. Βέλης από μακριά, Κρήτονας, 20-29. Καρουζάκης βιάστηκε, έδωσε στον Βαντί. Με υπομονή Παραλίες. Βρεατάκης. Και πάλι απέναντι στον Χατζάρα και πάλι θα βγει νικητής. 20-31. Οι Παραλίες ετοιμάζουν και διπλή αλλαγή στην πρώτη διακοπή. Νομίζω όμως ότι έχει γίνει κάποιο λάθος με τα ονόματα. Ψηλός που βρίσκεται τώρα στο μάτι της Παραλίας δεν είναι ο Ανδρεατάκης. Βλέπει ο Βαντής εδώ μεταξύ, τον ακολουθεί ο Κρήτονας, αλλά δεν μπορεί να τον σταματήσει. 20-35, ίσως χρειάζεται ένα time out εδώ. Καριζάκη. Αυτό είναι το πρώτο φάουλ στη δεύτερη περίοδο. Σκόρδος που επέστρεψε. Με δίδυμους πύργους τώρα οι Παραλίες, μας λείπει όμως το όνομα του ενός. Παίκτη με τον αριθμό 99. Εν μεταξύ λείπει και ο Ηλιόπουλος που είμαστε συμπαίκτες σε άλλη ομάδα, σε άλλο πρωτάθλημα. Χριστάρα. Μαυρωτάς από τη 45. Εύκολο rebound για τον Βαντί. Βάζει γρήγορα την μπάλα στο παρκέ, θέλει να τρέξει, αλλά θα χρειωθεί και με αντιεθνικό φάουλ σωστά πέραντι στον Μοσχάκη. Στις δύο βολές για τους Blazers που έχουν και την κατοχή, 21-35. Βέλης για τον Μαυρωτά. Το διεισδύ με αποφασιστικότητα, αλλά δεν ευστοχή. Ο Μπραϊμιώτης κατεβάζει την μπάλα. Απέκτη πάνω του και δίνει έτοιμο καλάθι στον Σκόρδο. 21-37. Παραλίες που όπως βλέπω είναι ξεκάθαρα ομάδα για Master League και νομίζω ότι μπορούν να βρεθούν εκεί αν συνεχίσουν έτσι στη σεζόν. Ο Βέλης βρίσκει το δεύτερο προσωπικό του εύστοχο τρίποντο και μειώνει στους 13. Σκόρδος έπιασε δουλειά χαμηλά, πήρε φάουλ από τον Βέλη επίσης χαμηλά. Φάουλ που είναι το δεύτερο για τους Blazers. Βαντής φώναξε τον Μπραϊμιώτη να βάλει ένα screen και τον τροφοδότησε και τον Σκόρδος από τη weak side. Τον έχασε για λίγο Βέλης, παρόλα αυτά θα πάρει το rebound. Μοσχάκης υπό καλές προϋποθέσεις, σημαδεύει καλά, αλλά ανάτυχος εδώ. Βγήκαμε στο τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου.
Γκόρδος, καστή πάσα, το χάνει. Ο Καρουζάκης ήταν, ε. Την φορά θα μπορούσε να είναι στους 18 αυτή τη στιγμή. Μάλλον στους 17. Είχαν μπει αυτά τα δύο καλάθια, πάει τώρα στους 15. Ευχαριστώ εύστοχο σουτ του Μάριου Ιμπραημιώτη. Φόπουλος. Βάλετε πριν ο Χατζάρας. Μαυρωτάς για τρεις. Δεν σημαδεύει σωστά. Καλάθι όμως από τον Χατζάρα. Μετά το δικό του επιθετικό rebound, 26-39. Το παλεύουν οι Lasers κόντρα στα αρκετά προβλήματα και στη μόλις μια λύση που έχουν από τον πάγκο. Πέρασε και στόχησε ο Καρουζάκης. Βέλης για τον Μοσκάκη. Μαυρωτάς, νέο ελεύθερο σουτ που τα δίνουν οι παραλίες γιατί βλέπουν ότι αστοχή. Σκόρδος, καστή πάσα ωραία για τον Μπραημιώτη που την επιστρέφει. Τώρα ο Βαντής εκτελεί από το τρίποντο. Θα αστοχήσει και θα πάει και στον πάγκο για να επιστρέψει ο Περσεμάτης. Κοντά στους Gladiators που φιγουράρουν στην κορυφή. Αλλά του Μοσκάκη για να πέσει διαφορά στους 11 πόντους, 3 και 10 ακόμη μέχρι την ανάπαυλα. Πάρα στα χέρια του Καρουζάκη. Ανδριαδάκης για 3. Ήταν καλό το σουτ, έτσι φάνηκε από εδώ. Μαυρωτάς πανασμέναν. Εύκολα θα τελειώσει τη φάση, δεν έπαιξε και πολύ άμυνα εκεί. Ο Ανδριαδάκης 30. 39. Καρουζάκης. Περσεμάτης. Σκόρδο που θα εκτελέσει από μέσα απόσταση. Περνά το κέντρο. Και πασάρει υπέροχα για τον Μοσκάκη. Πολύ πολύ ωραία συνεργασία. 32-39. Καρουζάκης. Άφησε στον Περσεμάτη για να δημιουργήσει εκείνος. Τώρα ο Σκόρδος βάζει την μπάλα χαμηλά στον Ανδρεαδάκη που γυρνά και μοιάζει ασταμάτητος. Ψηλός και ο Γκώδης πολύ δύσκολα αντιμετωπίσεις. Μαυρωτάς κάνει ένα σχετικά εύκολο lay-up. 32-41 παραμένει, τελευταία 100 δεύτερα στο πρώτο μέρος. Τρίποντο άστοχο τον Καρουζάκη. Μαυρωτάς. Βέλης. Ξανά στον Μαυρωτά. Δεν σπάει το ρόδι, παίρνει ο ίδιος όμως το rebound. Χατζάρας, Βέλης, 14 ακόμη. Ο Βέλης για 3. Και ο Κουφόπουλος από το πουθενά θα ανανεώσει και θα βάλει και το καλάθι. Ωραία προσπάθεια του Άγγελου. 34-41. Λέιζες μειώνουν κι άλλα τη διαφορά. Περσεμάτης. Λάθος πάσα έκλειψε ο Χατζάρας, ο Βέλης. Ο Σκόρδος έχει καταλάβει την πρόθεσή του και τον κόβει. Ανδρεαδάκης με ποιοτική κίνηση. Αυτή τη φορά όμως δεν πετυχαίνει καλάθι. Μαυρωτάς. 36 δευτερόλεπτα ακόμα θα μείνει χρόνος και για τις δύο ομάδες. Πολύ λίγα φάουλς αυτό το δεκάλεπτο, μόλις 3. 2 για τους Blazers, 1 για τους Παραλίες. Του έδωσαν κι άλλο σουτ. Έχασε ένα ακόμη τρίποντο. Και τώρα ολόκληρη επίδεση για τους Παραλίες. Ίσως μείνουν 2-3 δεύτερα για τους Blazers.
τον Μαυροτά. Καλό φάουλ μόλις το τρίτο μαδικό. 11,6 ακόμη στο ρολόι. Αναφορά ο Καρουζάκης. Διάταξη κουτί με τον Σκόρδο να βγαίνει από τα σκρίν. Περσεμάτης, Ανδρεαδάκης. Αστόχησε. 4 δεύτερα ακόμα. Ο Μαυροτάς πετά την μπάλα εκεί που είναι αδύνατο να προλάβει. Ο Μοσκάκης 3 δέκατα του δευτερολέπτου. Έχει τελειώσει το ημίχρονο. Αφήνει 6 με την μπάλα. Σε 3 δέκατα δεν υφίσταται σουτ. Φινάλε λοιπόν, πρώτο μέρος στον Άγιο Νικόλαο, 34-41 και τα λέμε σε λιγάκι. Σχεδόν όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Πρώτη κατοχή για τους Blazers. Με τον Κουφόπουλο να εκτελεί για 3 και να συμβαίνεται με το καλάθι ασίστ του Βέλη. 37-41 διαφορά στους 4. Ο διψήφιο προβάζει με τον Παραλίερ. Κάνε φτερά. Πεσεμάτης πήρε με Χαντόφ. Δημιουργεί για τον Σκόρδο τις προϋποθέσεις για να εκτελέσει ελεύθερος και να απαντήσει στο τρίποντο του Κουφόπουλου. 37-44. Σκόρδος, Πεσεμάτης, Οικονομόπουλος, ο Καρουζάκης και ο Ανδρεαδάκης στην πεντάδα. Ο Παραλίερς, Μοσχάκης, τον Χατζάρα. Αντωνακόπουλου, Αντωνακόπουλος, Μοσκάκης, Χατζάρας, Κουφόπουλος και Βέλης είναι οι 5 για τους Blazers. Ελεύθερο τρίποντο για τον Περσεμάτη τώρα, θα το βάλει και αυτός. 37-47 και το διψήφιο προβάδισμα επανεμφανίζεται γρήγορα στο φωτεινό πίνακα. Κουφόπουλος είναι καλή, σταυρωτή και το Eurostep για να αποφύγει τον ψηλό. Χάλασε στο τελείωμα όμως. Κλέβει. Μοσχάκης, Κουφόπουλος, όχι. Προποθέσεις για συνδυασμό, να δούμε. Μαζάκης κρατά, σε οργανωμένη πήγε τελικά η Παραλίερς. Χάρη τον Χατζάρα και δίνει τον Σκόρδο. Ένα ακόμη τρίποντο. Εξαιρετικό ξεκίνημα για τους Παραλίερς στο δεύτερο ημίχρονο. Μοσχάκης δεν απαντά μέσω 2 πόντων. Και φορά κοιτάζει στους 13. Για να δούμε αν θα ανέβει κι άλλο. Ανδρεαδάκης. Νομίζω χρειαζόταν μια έξτρα πάσα εδώ του Οικονομόπουλου, ο οποίος επιμένει και ξανά αστοχή. Ήταν μόνο στο Περσεμάτη στην γωνία. Κουφόπουλος για τον Μοσχάκη. Υπάρχει φάουλ, βάζει και το καλάθι ο Γιώργος. 39-50 ανάσα για τους Blazers. Στο τρίποντο διαφορά στους 10. Καρουζάκης πάσα στο κόψιμο του Περσεμάτη. 40-52. Σκοράρουμε πραγματικά πολύ μεγάλη συνέπεια οι Παραλίερς. Είναι πολύ δύσκολο να τους ακολουθήσεις αν δεν παίξεις καλή άμυνα. Κουφόπουλος. Ωραία συνεργασία Χατζάρας για τον Μοσκάκη που κόβει από τον κεντρικό διάδρομο και προσθέτει 2 ακόμα πόντους στη συλλογή του. Κάνει καλό μάτσο Γιώργος. 42-52. Και να διπλώσει την συγκορυφή για τον Περσεμάτη. Επιλέγει την πλευρά του Ανδρεαδάκη. Πάσα όμως δεν είναι καλή. Ο
Παπαδόπουλος έκλεψε, αλλά δεν σκόραρε στον εφανδιασμό. Θα εκτελέσει για τρεις τώρα. Θα μαζέψει το rebound ο Σκόρδος. Καλή πίεση του Μοσχάκη. Ο ίδιος βγάζει την μπάλα και το παραδέχεται υποτικά. Ανδρεαδάκης. Ανδρεαδάκης, προσποίηση. Το σίδερο το τελείωμα. Φόπουλος, ωραία αρχαία. Φάλ του Σκόρδου, χαμηλά. Ο Βαντής, αντί του Καρουζάκη. Θυμίζω είναι η 14η αγωνιστική στον 3ο όμιλο της Evolution και η revanche του 66-63 και της νίκης των Παραλίων στον πρώτο γύρο. Ο Βέλης, αστοχή από μακριά. Παίρνει ο Περσεμάτης, έχει φύγει ο Βαντής στον εφενδιασμό. Μπάλα πάει στον Σκόρδο, αλλά όχι με το σωστό τρόπο. Και ξανά για τους Lasers. Δρακόπλος από τη γωνία, είναι καλό το σουτ. Νάτος ο πρόεδρος. Δίνει τη λύση. Έχει μετρήσει όμως για δύο, μάλλον πατούσε τη γραμμή. Δεν είναι έρχεται η απάντηση από τον Βαντή. Βέλης. Διαφορά στις 8, μετά από ένα πεντάλεπτο. Στο δεύτερο ημίχρονο, τον Ακόπουλος θα βάλει κι άλλο. Το νιώθει και το βάζει κι αυτό. 47-52 στους 5 το μάτς. Σκόρδος. Περσεμάτης. Τώρα Οικονομόπουλος ξανά στον Σκόρδο. Θα βάλει άλλο ένα τρίποντο, το κάνει να φαίνεται εύκολο. Και πετάει πόσα στη θάλασσα. 47-55. Μοσχάκης για δύο μπροστά στο υψωμένο χέρι του Ανδρεαδάκη για να βγαίνει. Περσεμάτης, λάθος πάσα, προλαβαίνει όμως ο Ανδρεαδάκης. Οικονομόπουλος, Σκόρδος, παίζει ρολόι. Για την ακρίβεια δεν είναι ακριβώς ρολόι, γιατί σχεδόν όλα τα έχει βάλει από το ίδιο σημείο. Στο δεύτερο ημίχρονο τουλάχιστον. Τρομερός παιχτής. Ηγέτης. Παραλίερς παρέα με τον αδερφό του. Βήματα του Χατζάρα στην άλλη πλευρά. Και ο Μπραήμις αντικαθιστά τον Οικονομόπουλο. Μπραήμις. Πάσα στο κόψιμο του Βαντή. Άλλη μια ωραία συνεργασία για τους Παραλίες. Και οι δύο ψηλοί, και ο Μπραήμις, και ο Μπραημιώτης, και ο Ανδρεαδάκης είναι playmaker ρακέτας. Βέλης σπάθησε από μακριά. Τώρα στους 13. Και εκεί παραμένει μετά την αστοχή προσπάθεια του Βαντή. Μοσχάκης. Αντωνακόπουλος από τη γωνία αυτή τη φορά. Ο Ανδρεαδάκης ήταν κοντά του και δυσκόλεψε το σουτ. Περσεμάτης, Μπραημιώτης και Σκόρδος. Η οργανωμένη επίθεση. Μπραημιώτης. Λάθος πάσα. Ανεβάζει ο Κουφόπουλος την μπαλά. Και δοκιμάζει για τρεις άστοχα. Ο Μοσχάκης πρόλαβε. Περέντας. Ο Αντωνακόπουλος θα πετύχει νέο καλάθι. Από μηχανής θεός ο Γιώργος Αντωνακόπουλος έχει πει για τα καλά στην εξίσωση των διακριθέντων. Και κρατά την ομάδα του σε λογική απόσταση από τους Παραλίερες, 49-60.
ένα δίλεπτο και κάτι παραπάνω ακόμη στην τρίτη περίοδο. Περσεμάτης, σπλίτ και πάσα στον Σκόρδο, που αυτή τη φορά στο κύριο, το ριμπάουντ είναι επιθετικό όμως. Και μάλιστα ο Φαντζάρας θα κάνει και το φάουλ. Δύο για κάθε ομάδα μέχρι στιγμής σε αυτό το δεκάλεπτο και ο Σκόρδος δίνει τη θέση του στον Καρουζάκη. Σημαντικά φτιάχνει γωνία πάσας για τον Μπραϊνιώτη. Αυτός τελειώνει άτσαλα η φάση. Δεν έχει αναλειωθεί ο Περσεμάτης με φλότερα στο χεί. Ματζάρας γρήγορα στον Βέλη. Δρακόπουλος. Χάκης. Τρίποντο του Κουφόπουλου από τη γωνία. Ήρθατε και παίρνει το rebound ο Δρακόπουλος. Τον Ακόπουλος, άστοχος αυτή τη φορά. Βαντής. Δεμεί το ρυθμό. Καρζάκης. Εκρηκτικό πρώτο βήμα, πέρασμα, αλλά εκεί το λέει άφ. Φόπουλος. Θέλει να εφηδιάσει, αλλά και όμορφα κατεύθυνση. Έβαλε και το καλάθι, πήρε και το φάουλ. Τι άλλο να κάνει. 51-60. Σκληροτράχυλοι οι Lasers. Παρότι με μόλις μια εξάδα στο σημερινό παιχνίδι, βάζουν δύσκολα τις παραλίες που βέβαια βρίσκονται από το ξεκύριμα μπροστά και σε μεγάλο διάστημα με διψήφια διαφορά. Παρ' όλα αυτά δεν έχουν καταφέρει να απλοποιήσουν τελείως την υπόθεση νίκη. Πάμε στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου με τη διαφορά στις 8. Πάλι στα χέρια του Καρζάκη. Ο Πραήμης. Καλή άμυνα του Κουφόπουλου. Πολιορκία συνεχίζεται με τρίποντο από τον Ανδριαδάκη. Τρίποντο το μενού του ψηλού. 52-63 θα μείνει χρόνος για τους παραλίες. Να δούμε πρώτα την επίθεση των Lasers που δεν θα πιαστούν. Παραλίες έχουν ένα φάουλ να δώσουν. Βέλης. Χάκης το φάουλ. Είναι τον Ανδριαδάκη. 11,6 ακόμη στο ρολόι. Όντας ελεύθερος, το rebound και 5 δεύτερα ακόμα. Καρουζάκης με ταμπλό. Buzzer beater τρίτης περίοδου από τον Νίκο Καρουζάκη. 52-66. Τέταρτο δεκάλεπτο στο κλειστό του Αγίου Νικολάου. Βαντής Καρουζάκης Οικονομόπουλος. Μπραϊνιώτης και Ανδριαδάκης, η πεντάδα των παραλίες που ξεκινούν με καλούς Ιωνούς και την τέταρτη περίοδο, τρίποντο του Οικονομόπουλου. 52-69 συν 17. Βέλης Κουφόπουλος, Μαυροκτάς που εκτελεί για δύο καστοχή. Χατζάρας και ο Αντωρακόπουλος, 5. Λέιζερς, ανάσες για τον Μοσκάκη τώρα. Βαντής έρχεται από τον αριστερό διάδρομο, χάνει μέσα σε ένα layout και τραβά τα μαλλιά του. Μαυροτάς. Βέλης. Μαυροτάς θα δοκιμάσει για τρεις και θα στοχίσει. Περιμένω τον ίδιο. Ωραία πάσα, Κουφόπουλος το βάζει. Πρώτη πόντη και για τους Lasers στην τέταρτη περίοδο. 54-69. Καρουζάκης, ο Βαντής ξεχασμένος από την άμυνα. Είναι στον Οικονομόπουλο. Το καλάθι θα έρθει από τον Μπραϊνιώτη. Ασίστ του Οικονομόπουλου. Συνεννοησία εκεί για τους Lasers. Ντονακόπουλος. Βέλης. Οπουλό.
Ολυμπιακός, ψάχνει χώρο να εκτελέσει, αλλά το κάνει άστοχα. Πίσω από τα 6.75. Πιέζει όμως και ξανακερδίζει γρήγορα την κατοχή για την ομάδα του. Ο Σκόρδος θα μπει στο μάτς. Στη θέση... του Ανδρέα Δάκη. 54-71 το σκορ. 8 και 24 για το τέλος. Φέλης Κουφόπουλος, 5 δεύτερα ακόμα. Ωραία πάσα του Κουφόπουλου. Θέλεις στοχή από μακριά, ψηλά το rebound του Μπραϊμιώτη που θα κάνει και την baseball πάσα. Περνά, Βαντής, το βάζει, υπέροχη φάση. 54-73. Μια ακόμη καλή άμυνα για τις παραλίες. Κόρδος έχει στήριγμα, θα προσποιηθεί εξαιρετικά και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Διαφορά στους 20 πόντους για πρώτη φορά. Και παρότι υπάρχει αρκετός χρόνος ακόμη στο μάτς, νομίζω ότι όλα έχουν κρυθεί. Πάμε σε ένα time out. Λοιπόν, επιστροφή. Κατοχή είναι για τους Blazers. Ο Βέλης αστοχή από πλάγια θέση. Λιμπάω του Κοναμόπουλου. Καριζάκης σε τον Σκόρδο. Ραϊμιώτης. Στοχοσύν του Χαρσεμάτη. Μακρινή πάσα δεν περνά. Κοναμόπουλος είναι εκεί. Σκόρδος δίνει το σύστημα. Χαρσεμάτης. Η σκέψη του. Στόχισε όμως ο Μπραϊμιώτης. Φόπουλος για τον Βέλη. Με ταμπλό ο Κρήτονας. 96-75. Μέχρι μέσα ο Σκόρδος, εύκολα τελειώνει τη φάση. Ξανά στο συν 21 οι παραλίες. Τέλος. Κουφόπουλος από τον αριστερό. Δεν πήγε να τελειώσει τη φάση καθώς τον είχε σκεπάσει και ο Μπραϊμιώτης. Η πάσα του δεν πέρασε. Μα συνεχίζεται. Σεμάτης ελεύθερος, πασάρι στη weak side, εκείνος Κόρδος. Και τώρα ο Οικονομόπουλος από τη 45. Για να πάρει ο Χατζάρας και να αφήσει τον Θέλη. Μαυρωτάς, άστοχος. Καριζάκης το ετάω. Αλλά με κάποιο τρόπο καταλήγει στα χέρια του Μπραϊμιώτη. Υπάρχει αρκετός χρόνος ακόμη. Απομείνει, όπως υπενθυμίζει και ο Κονομόπουλος στους συμπαίκτες του. Παναφορά για τον Μπραϊμιώτη που αστόχησε. Μάχη στη συνέχεια για την κατοχή. Τζάμπολ και η μπάλα στους Blazers. Ο
Γιαννάκης. Για δύο είναι το shoot. Rebound και καλάθια τον Κουφόπουλο με τη βοήθεια του Μαυρωτά. 98-77. Έχουμε μπει στο τελευταίο τετράλεπτο. Σερμάτης, φάουλ του Αντωνακόπουλου. Έρχεται εκεί για να διορθώσει την κατάσταση. Ο Περσεμάτης δεν πατά τη γραμμή, αλλά αστοχή στο corner 3. Ο Σκόρδας επιμένει. Κερδίζει φάουλ, θα μπορούσε να πάρει και το maximum. Το ίδιο φαίνεται να πιστεύει και ο ίδιος. Δύο βολές. Και το screen. Χάθηκαν εκεί στην άμυνα οι lasers. Και το συν 21 ξαναγράφεται στο φωτεινό πίνακα. 59-80. 3,5 λεπτά για το φινάλε. Αντωνακόπουλος. Φόπουλος, 12 ακόμα. Ωραία πάσα. Άλλη μια υποδειγματική συνεργασία από τις παραλίες που παίζουν τρομερό μπάσκετ. Κουβαντή σε αυτή την backdoor κίνηση του Μπρανιώτη. Θα πετύχει ούτε πάνω το καλάθι. Ο Βρωτάς που φαίνεται ότι μπορεί να βοηθήσει πολύ περισσότερο, αλλά δεν το έχει πάει καθόλου καλά το μάτς. Άστοχο τρίποντο του Καρουζάκη. Μοσχάκης. Τον Ακόπουλος. Προσποίηση. Το φλότερ στο στόχο. Είναι πολύ καλό μάτσο ο Γιώργος. Τόσες φορές έχω δει lasers, είναι σίγουρα η καλύτερη του εμφάνιση. Ο Βαντής θα χάσει ένα τρίποντο. Ένα δίλεπτο ακόμη το μάτσο με τη διαφορά στους 23. Ωραία πάσα του Βέλη. Χατζάρας, ούτε τώρα. Εκεί Χατζάρας, ο Μαυρωτάς ήταν, ε. Καρουζάκης, ο Βαντής και ανενόχλητος πετυχαίνει το lay-up. Yeah.
Γιανακόπουλος για δύο. Όχι αυτή τη φορά. Χαρουζάκης. Τελευταίες στιγμές του αγώνα, το τελικό σκορ ψάχνουμε. Παντής. Αυτός από μακριά. Ένα ακόμη rebound από τον Γιώργο Μοσχάκη. Ματατάς. Άλλο ένα στο lay-up. Καρουζάκης. Καλή άμυνα του Μαυρωτά. Τώρα ο Μπραϊνιώτης από την κορυφή. Θα βάλει και αυτός ένα τρίποντο. Χάρμα, είδεστε η απόψινή εμφάνιση των Παραλίερς. Ξαναλέω, είχα χρόνια να τους δω. Από εποχές Πλάτωνα. Πολύ ωραία ομάδα. Ποιότητα σε όλες τις θέσεις. Στοχεία. Ωραίες συνεργασίες. 60-88 θα είναι το τελικό σκορ. Δεν θα γίνει στην επίθεση Παραλίερς. Φινάλε στο μάτς. Καλό βράδυ σε όλους.